Και να έρθω στο ερώτημα το οποίο έκανε ο κύριος Χρυσαφίδης και το οποίο είχε να κάνει με την αξιοποίηση του στρατοπέδου σε συνέχεια της σύσκεψης των εξελίξεων μάλλον σχετικώς με την επαπειλούμενη, να το πω έτσι, και θα εξηγήσω γιατί το ρωτάω, δημιουργία της έδρας της Πολυτεχνικής Σχολής στη Σάμμο. Να πω και να γνωρίζω ο κόσμος, διότι αρκετός κόσμος δεν είναι τόσο πολύ ενημερωμένος και μπορεί να εκπλήσεται σε σχέση με τις όποιες τελευταίες ανακοινώσεις, ότι το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, το οποίο υπάρχει στη ΣΥΡΟ, εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει. Διότι κάποιοι μπορεί να μπερδεύτηκαν και να θεώρησαν ότι φεύγει το τμήμα από εδώ και πηγαίνει στη Σάμμο. Αυτή λοιπόν είναι μία πρώτη αναγκαία διευκρίνηση για να μην υπάρξει παραμικρή αμφιβολία ή κινδυνολογία προς την τοπική κοινωνία ότι χάνουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το τμήμα το οποίο υπάρχει εδώ. Η δημιουργία μιας πολυτεχνικής σχολής, η οποία ουσιαστικά θα καλύψει τη λειτουργία των τριών τμήματων, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ορφανά, δηλαδή δεν υπάρχει μια διοικητική δομή, η οποία λέγεται Κοσμητεία και κάτω από την οποία λειτουργούν τα τμήματα, ήταν ένα πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο εφόσον λάβει χώρα, ανεξαρτήτως του πού θα βρίσκεται η έδρα, συνιστά σημαντική βελτίωση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βεβαίως και προφανώς και για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων που υπάρχει στη ΣΥΡΟ, αυξάνει την ελκυστικότητα του τμήματος, δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και κατοχύρωση στα πτυχία τα οποία χορηγεί το τμήμα και γενικώς να πούμε ότι είναι μια σημαντική αναβάθμιση για το Πανεπιστήμιο. Όμως, το γεγονός ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο με βάση τα δημοσιεύματα η κυβέρνηση σκέπτεται να προωθήσει προς ψήφιση και με βάση το οποίο η έδρα, να ξεκαθαρίσω ότι αντιτιθέμεθα πλήρως στο σκέλος το οποίο έχει να κάνει με την έδρα, με το που θα πάει η έδρα, όχι με τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου, οι οποίες είναι ευεργετικότατες, με συγχωρείτε, για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν στο σκέλος της έδρας. Χωρίς επίσης να θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αντιπαλότητα μεταξύ των δύο τοπικών κοινωνιών, δηλαδή μεταξύ της Σάμμου και της ΣΥΡΟΥ, διότι δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Όμως, η πολιτική ηγεσία και ιδιαίτερα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, δείχνει να μην έχει λάβει καθόλου υπόψη την ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2007, που είναι και η καθήλυνα αρμόδια για να μπορέσει επί τη βάση στοιχείων και επιχειρημάτων να ζητήσει το μέρος στο οποίο θέλει να γίνει η έδρα. Δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη την απόφαση της Συνόδου των Πριτάνιων και των Κοσμητώρων των Πολυτεχνικών Σχολών, η οποία συνηγορεί στην απόφαση της συγκλήτου, και αυτό και μόνο μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Τώρα, ως προς τις εξελίξεις, διαβάσαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ανακοίνωση του επικεφαλής της Μίζωνος Πλειοψηφίας. Ο ίδιος απέστειλα προχθές μάλιστα ένα υπόμνημα προς τον, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τον Υπουργό τον κύριο Γαβρόγλου, όπου εκφράζουμε την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας στη δημιουργία έδρας στην Σάμμο. Και χθες, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη, πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη των φορέων στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπου εκφράστηκαν ομοθύμως και ομοφόνος οι εκπρόσωποι των φορέων αναφορικά με την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας για την επαπειλούμενη μεθόδευση, την οποία μπορώ να πω, μη έχοντας πλήρη στοιχεία, ως εκτίμηση ότι ενδεχομένως να αποτελεί και μια πολιτική μεθόδευση εκ μέρους κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της εκεί περιοχής, ώστε να παρακαμφθεί η βούληση της συγκλήτου. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της σύσκεψης, σήμερα συνυπογράψαμε όλοι οι παριστάμενοι φορείς ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε αποστείλει προς τον αναπληρωτή, προς τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Γαβρόγλου, ως καθήλυνα αρμόδιο, αλλά επίσης και προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, προς τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, τους τοπικούς μας βουλευτές και μια σειρά από άλλους αποδέκτες, όπου ζητούμε
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρωτίστως και κυρίως ζητούμε την απάλληψη της διάταξης η οποία αφορά στη δημιουργία πολυτεχνικής σχολής με έδρα την ΣΑΜΟ. Να πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Ξαφίδης, διότι σε μία, δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Ξαφίδη, σε μία παράγραφο του ψηφίσματος αναφέρεται ότι διεκδικούμε την δημιουργία κτηριακών υποδομών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το τμήμα το οποίο βρίσκεται στη Σύρο, στο στρατόπεδο ή σε άλλον χώρο κατάλληλο, ο οποίος μπορεί να προκύψει μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου στην Σύρο. Αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και προφανώς και εδώ όλοι οι παριστάμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εκπροσωπούμε την τοπική μας κοινωνία, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Ερμοπόλεως παλαιότερα και ο Δήμος Σύρο Ερμούπολης τώρα, με πολύ αποφασιστικό και απροσχημάτιστο τρόπο, έχει αποδείξει την στήριξή του προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Να θυμίσω την παραχώρηση κτηριακών υποδομών του Δήμου μας προς το Πανεπιστήμιο, όπως το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Σύρου, την αίθουσα Παναγούλη στο Πνευματικό Κέντρο, τις αποθήκες, το πρώην καζίνο, τις πρώην αποθήκες διαμετακομίσεως στην παραλία της Ερμούπολης, όπου εκεί γίνονται εργαστήρια του Πανεπιστημίου, τον χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο κτίριο Κορνιλάκη και επίσης, το είπα και χθες, επιτρέψτε μου να μην δηλώσω την ταυτότητα μιας πολύ σημαντικής κτηριακής υποδομής, την οποία διεκδικήσαμε με πολύ συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες και τις επόμενες πολύ λίγες ημέρες, ενδεχομένως 2-3 ημέρες, θα πάρουμε από ελληνικό δημόσιο, από την ΕΤΑΔ, με κυριότητα πράγματι δικαιώματος, ώστε να την παραχωρήσουμε αυτή την πολύ σημαντική κτηριακή υποδομή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Παράλληλα να τονίσω και να πω ότι έχουν υπάρξει επαφές του Δήμου μας με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με τον κύριο Πρίτανη και με τους εκπροσώπους του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας, Προϊόντων και Συστημάτων, όπου στις επαφές αυτές και έγγραφες και προφορικές, δίναμε την δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί το Πανεπιστήμιο, να πάρει, και είναι λίγο επίκαιρο το θέμα, διότι ανέγνωσε μια ανακοίνωση, μάλλον έκανε μια ενημέρωση ο κύριος Πρόεδρος, σχετικά με την εξέλιξη μιας δικαστικής υπόθεσης για τις μελέτες του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, προτείναμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να πάρει ένα όριμο έργο σε επίπεδο μελετητικό και σε επίπεδο εγκρίσεων, δηλαδή τα κτίρια τα οποία προβλέπονται από τη μελέτη του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού με τις μελέτες, οι οποίες είναι όριμες σε επίπεδο τεχνών δημοπράτησης και τις εγκρίσεις, με έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν είναι φαρονικός, με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, όπου η σκοπιμότητα, αν θέλετε, και η χρησιμότητα και η ωφέλεια είναι πολλαπλή, διότι και διασώζονται τα κτίρια αυτά τα οποία αναδεικνύονται και επισκευάζονται και μπορεί να στεγάσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκεί πολύ μεγάλο μέρος των υποδομών του και των λειτουργιών του. Άρα, εμπράκτος και όχι στα λόγια και όχι με ευχολόγια, ο Δήμος μας νομίζω βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο και το αποδεικνύει αυτό. Και να πω, κύριε Χρυσαφίδη, ότι όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύμβαση η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την αξιοποίηση του στρατοπέδου Λοχαγού Αποστόλου Ζαφύρη. Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε ήδη μια διαβούλευση με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως προβλέπετε, όπου η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ορισμένες προτάσεις, άκουσε τις προτάσεις επίσης των φορέων για τον εκπροσώπων τους ή και των πολιτών, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τις σημείωσε, τις αξιολογεί και πρόκειται, με βάση όλα όσα συγκέντρωσε, να επανέλθει, παρουσιάζοντάς μας ένα τελικό σχέδιο προτάσεων, ένα σχέδιο δέσμης προτάσεων για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Λοχαγού Αποστόλου Ζαφύρη. Στο σημείο λοιπόν αυτό, να πω ότι εμείς, και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, παρότι το σχέδιο του ψηφίσματος δεν είναι μια νομική δέσμευση, δεν είναι μια σύμβαση, είναι ένα ψήφισμα. Επουδενή δεν θα ήθελα και δεν θα έπρεπε να προκαταλάβω τη βούληση της διαδικασίας αυτής, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, της διαβούλευσης και της παροχής υπηρεσίας,
δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων σταδίων, ώστε να ενημερωθούν οι σύμβουλοι και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Άρα, βεβαίως και το στρατόπεδο, όπως και οποιοδήποτε άλλος χώρος έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δυνητικά, σήμερα που μιλάμε, μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του ή σε μέρος του για την στέγαση υποδομών του Πανεπιστημίου ή άλλων υποδομών, οι οποίες θα προταθούν με βάση την αναφρόμενη διαδικασία. Άρα, δεν προκαταλαμβάνουμε κανέναν. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι σικέ, δηλαδή να έχουμε προαποφασίσει εμείς, χωρίς να έρθει η πρόταση στο συλλογικό όργανο για να διαβουλευτεί, να συζητήσει, να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και να αποφασίσει. Και όταν οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες και τα θέλω της τοπικής κοινωνίας, αλλά και με γνώμονα το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν είναι ο κύριος του ακινήτου, ο κύριος του ακινήτου είναι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και υπό την έννοια αυτή, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συναντήληψης και συνεργασίας, το οποίο έχουμε συνυπογράψει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό, οι όποιες αποφάσεις μας θα τεθούν υπόψη των δύο πλευρών για να καταλήξουμε στο τελικό πλάνο αξιοποίησης.